Βράδυ Κυριακής 7 Ιανουαρίου 2018 πλέον βρισκόμαστε στο κλειστό του Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας, όπου πριν από λίγα λεπτά η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας επικράτησε τις αντίστοιχες του Αριστοτέλης Κίδρας με 3-0 σετ και έκανε έτσι το καλύτερο ποδαρικό στη νέα χρονιά του 2018, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες. Μαζί μας η προπονήτρια της ομάδας, η Μαρία. Εγώ θα τα πω και τα δύο τα επίθετα, εσύ μάλλον σε με. Βασιλακάκη Περπερίδου. Μη μου, δεν έχει ένα πρόβλημα. Και η Ευαγγελία Δαμιανίδου, οι οποίες θα μας σχολιάσουν το παιχνίδι. Μαρία, όταν κερδίζεις με 3-0, μπορείς να πεις ότι επικράτησες εύκολα, έτσι. Όχι, δεν ήταν εύκολα. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός αντίπαλος. Δεν ήταν καθόλου εύκολα. Μας όρισε και το πρώτο και το δεύτερο σετ. Στο τρίτο σετ, και μάλιστα δηλαδή, ξεκινήσαμε κι εμείς καλά. Ξεκινήσαμε αβαντάζ. Δεν ήταν εύκολο. Απλά παίξαμε καλά, το θέλαμε και κερδίσαμε. Ήταν απλά. Ευαγγελία, πού κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Νομίζω ότι το παιχνίδι σήμερα ήταν πολύ καλό. Χρειαζόμασταν την νίκη σίγουρα και για τους βαθμούς αλλά και για ψυχολογία. Γιατί το προηγούμενο παιχνίδι της αγωνιστικής μας των γυναικών δεν ήταν τόσο καλό όσο το περιμέναμε. Και νομίζω ότι το αξίζαμε σήμερα. Ήμασταν καλύτερες. Είχαμε και τη βοήθεια των μεγαλύτερων κοριτσιών. Ήμασταν πολύ καλές. Νομίζω ότι το αξίζαμε και αυτό το κερδίσαμε. Ευχές και αφιέρωση της νίκης. Ευχές για το 2018. Λοιπόν, αρχικά να συνεχίσουμε έτσι με τις νίκες και να είμαστε δεμένη ομάδα όπως είμαστε τώρα. Είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας, όλα τα κορίτσια. Και αφιέρωση της νίκης φυσικά στην προπονήτριά μας και σε όλα τα κορίτσια νομίζω που παίξαμε σήμερα, γιατί το προσπαθήσαμε πάρα πολύ και όλοι μαζί το πετύχαμε αυτό που θέλουμε. Σωστό. 3 στα 3 στις αφιερώσεις έχεις μετά τις νίκες, έτσι. Θέλω να αφιερώσω κι εγώ όμως κάπου. Θέλω να αφιερώσω στα κορίτσια που έχω φέτος, που είναι η τρίτη ηλικίου και ήρθαν να με βοηθήσουν. Η Παναγιώτα Καραγκεζοπούλου, η Σοφία Δαμιανίδου, η Δήμητρα Ιδελιοπούλου. Περιμένουμε το καλό στον επόμενο αγώνα και τη Δεσπίνη Μπογδάνου. Αθλήτριες που ξέρεις από μικρές, έτσι. Βέβαια, αθλήτριές μας εδώ που μαζί παλεύουμε τόσα χρόνια, μαζί πέρσι ανεβήκαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχουν γιατί δίνουν πανελλήνιες. Ευχαριστώ που έρχονται και μας βοηθάνε και θα συνεχίσουν, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά ευχαριστώ και τα κορίτσια που κάθε μέρα είμαστε μαζί στην προπόνηση. Με ακούν και τους ακούω. Το με ακούν, ξέρεις, είναι λίγο πιο δύσκολο. Και βλέπω τη βελτίωσή τους και χαίρομαι που έχουν γίνει τόσο ανταγωνιστικές σε τόσο μικρή ηλικία. Μαρία, να κλείσουμε με ευχές για το νέο έτος που ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες. Υγεία, υγεία. Υγεία όσες φορές και να το πω. Καλή χρονιά με υγεία στις οικογένειες, στα παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Και αξιοπρέπεια. Υγεία και αξιοπρέπεια για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο και εύχομαι ανάλογη συνέχεια στην πορεία. Ευχαριστώ.